Σε μια συνάντηση εξπρές στη δεύτερη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στο σπίτι του Πρωθυπουργού στο ακροτήρι Χανίων, Άντωνι Μπλίνκεν και Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο σχέσεων των δύο χωρών και την κοινή πρόθεση για συνεργασία ώστε να διασφαλιστεί η ειρήνη και η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντωνι Μπλίνκεν, έφτασε στο σπίτι του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακροτήρι στις 6 το απόγευμα, τον Πρωθυπουργό να τον υποδέχεται εγκάρδια. It's a real pleasure to welcome you to our house in Suda Bay, and I can't really think of a place that better symbolizes the depth of our strategic partnership than this place here on the island of Crete. And I'm very happy to welcome you at a time where I honestly feel that our bilateral relationship is probably at the best it has ever been. These are difficult and challenging times for the region, and it is incredibly important for us to stand by side by side, not just to work to further strengthen the relationship, but also to act as allies and to ensure that peace and stability returns to our troubled region. So again, it's a real pleasure to welcome you here. Μητσοτάκης και Μπλίνκεν αντάλλαξαν απόψεις για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αυξανόμενη ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και για τους κινδύνους επέκτασης της κρίσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε αναγνωρίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ως αξιόπιστου συμμάχου, αναφέρθηκε με θέρμα λόγια στη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, κάνοντας ειδική μνήμα στη συμβολή αυτής της εξέλιξης και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. That I don't remember a time when the relationship, the partnership, the friendship between the United States and Greece was stronger. And of course, it goes to the affinity between our people, but it also goes to leadership, and in particular, your leadership. We're grateful for that. We are standing together facing some of the most acute challenges that we've seen. But the fact that we're standing together, that we're working together, whether it's in defense of Ukraine, whether it's for peace and stability, in the Mediterranean, whether it's dealing with the situation in the Middle East, Gaza, and so many other ways, that's a tremendous source of strength and reassurance for the United States. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις και για τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, οι ελληνοαμερικανικές συνομιλίες στο σπίτι του Πρωθυπουργού στα Χανιά ήταν από τις λίγες φορές που δεν επικεντρώθηκαν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά κάλυψαν τα ευρύτερα περιφερειακά θέματα. This relationship continues to provide stability in the region. Greece is an indispensable ally to the United States. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του State Department, Matthew Miller, Άντωνι Μπλίνκεν και Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισαν τη δύναμη της διμερούς σχέσης και την κοινή δέσμευση ως σύμμαχοι του ΝΑΤΟ για δημοκρατία, ειρήνη και ευημερία. Στη συνάντηση εργασίας που ακολούθησε, παραβρέθηκαν από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα και η Ειδική Σύμβουλος Διεθνούς Πολιτικής και Δημόσιας Διπλωματίας του Πρωθυπουργού Αριστοτελία Πελώνη. Για την Ελλάδα είναι σημαντικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκαν διαβεβαιώσεις πως πολύ σύντομα θα προχωρήσει η προώθηση στο Κογκρέσο της Συμφωνίας Πώλησης των F-35 στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως άλλων εξελίξεων, κάτι που αξιολογείται θετικά από την Αθήνα.